Κύριου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Προχωράμε χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, γιατί η μέρα θα είναι πολύ μακριά. Και καλημερίζω τον Δήμαρχο κύριο Καμίνη και του δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στη σημερινή αυτή εναρκτήρια εκδήλωση της Biennale της Αθήνας, που εγκαινιάζει ήδη με τον τίτλο της έναν κύκλο καινοτομίας αλλά και αισιοδοξίας. Με τη δυναμική της σημαντικής ευρωπαϊκής βράβευσης και διάκρισης για το 2014, η πρωτοποριακή διοργάνωση που από φέτος αποκτά στενούς δεσμούς συνεργασίας με την πόλη, καθώς διοργανώνεται πια από κοινού με τον Δήμο, θα εξελίσσεται, θα προσδιορίζεται και θα αναπροσδιορίζεται για μια εκτενή περίοδο 2 χρόνων, από το 2015 έως το 2017, υπό τον πολλαπλά σημαίνοντα τίτλο «Ομόνια». Η Δημοτική Αρχή, που εστιάζει σταθερά στην καινοτομία και στη διάχυσή της στα πεδία καθημερινότητας και διακυβέρνησης στην Αθήνα και παραλλήλως προσφέρει ένα ανοιχτό πεδίο έκφρασης σε δημιουργικούς νέους ανθρώπους, καλωσορίζει και αγκαλιάζει την προγραμματική ιδέα της Biennale 2015-2017, την ιδέα δηλαδή να μετατρέψει την ίδια την πόλη σε ένα διεθνές και συλλογικό εργαστήρι ιδεών, με τη συμμετοχή δεκάδων πανεπιστημιακών, οικαστικών, ανθρωπολόγων, ακτιβιστών, ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Το γεγονός δε ότι από την πρώτη αναρκτήρια φάση της, δηλαδή από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου, η Biennale θα κατοικήσει και στο κέντρο της πόλης, εδώ στην εμβληματική, αν και διαχρονικά ταλαιπωρημένη, πλατεία Ομονίας, συνεργαζόμενοι και συνάπτοντας συνέργειες με φορείς, ομάδες, αλλά και με μονομένους καλλιτέχνες, αυτό καθιστά τον Δήμο Αθηναίων ως προς το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα, υπερήφανο και με μεγάλη χαρά αναλάβαμε την πρωτοβουλία να παραχωρηθεί στην Biennale και ένα από τα κτηριακά κοσμήματα της πλατείας Ομονίας, το Μπάνγκιο, και να ζωντανέψουν οι άδειοι έως τότε χώροι του με τρόπο ευρηματικό, παραγωγικό, εφάνταστο και εν τέλει λειτουργικό. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συνεργασία και του Ιδρύματος, που είναι ιδιοκτήτης του Μπαγκίου κτηρίου. Να γεμίσει με επισκέπτες, αλλά και με ομάδες δημιουργικού και ανοιχτού διαλόγου. Φίλες και φίλοι, είναι εμφανές και άκρως ενδιαφέρον ότι τόσο ο Διευθυντής Προγράμματος της Biennale 2015-2017 και διακεκριμένος ανθρωπολόγος και πανεπιστημιακός Μασιμιλιάνο Μολώνα, όσο και οι συνιδρυτές της Biennale, Ξένια Καλπακτσόγλου και Πολύδωρος Καριοφίλης, εστιάζουν σε αυτό που θα λέγαμε μια τέχνη εχμής, δηλαδή μια τέχνη και μια αφήγηση εξελισσόμενη, οργανικά συνδεδεμένη με τις αντιφάσεις, τις πολυδιάστατες πτυχές, τις περιπέτειες, αλλά και τη δυναμική, τη δημιουργική έκφραση της σύγχρονης Αθήνας. Μια πόλη που είναι ένα μητροπολιτικό πεδίο, ευρύ και πολυσύνθετο, το οποίο χωρά και αναδεικνύει τον διάλογο, την καινοτομία, την πρωτοπορία, την αναζήτηση, την καλλιτεχνική έκφραση. Ένα πεδίο που μπορεί και υποδέχεται, αντέχει και σέβεται τις διαφορετικότητες, τη συνύπαρξη ετεροτήτων και αντιθέσεων. Με τη μοναδική αλλά και βαριά αρχαία κληρονομιά, τις διαβρωτικές στα επίπεδα της καθημερινότητας επιρροές της πρόσφατης κρίσης, αλλά και την πεισματική στόχευση σε ένα καλύτερο μέλλον, η πόλη μας, η Αθήνα, είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό πεδίο που προσφέρεται για μια δημιουργική ζύμωση ιδεών, ελεύθερης έκφρασης και αναζήτησης νέων δρόμων. Σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι, τα ερωτήματα,
οι προϋποθέσεις και οι δικλείδες μιας ευνομούμενης δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία η ελευθερία και η ασφάλεια θα είναι επιδιώξεις συμπληρωματικές και όχι διαζευκτικές, η μάθηση, η μόρφωση, ο πολιτισμός και η ευρύτερη παιδεία ίσως να αποδειχθούν διαχρονικά οι ανθεκτικότερες ασπίδες για μια δημοκρατική και ειρηνική συνύπαρξη στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά αστικά κέντρα. Στην Biennale της Αθήνας 2015-2017, στους συντελεστές και τους συμμετέχοντες Έλληνες αλλά και από όλο τον κόσμο, ευχόμαστε η Ομόνοια να εξελιχθεί με ανταπόκριση και επιτυχία. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει και θα στηρίξει εμπράκτως τη διοργάνωση αυτή, που φέρνει αέρα πρωτοπορίας και δημιουργικότητας στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου. Θα συνεχίσουμε κάνοντας μικρές εισαγωγικές παρατηρήσεις και εγώ και ο Πολύδωρος και ο Μασιμιλιάνο. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Με λένε Ξένια Καλπακτσόγλου, είμαι επιμελήτρια εκθέσεων και ιδρυτικό μέλος της Biennales Αθήνας. Από την πρώτη Biennale του 2007, Destroy Athens, και με πρόταγμα την κατάρριψη των στερεοτύπων, στα εναχρηστή Ολυμπιακά κίνητα του Παλαιού Φαλήρου με το Heaven το 2009, σε μια προσπάθεια διερεύνησης των ματαιωμένων ουτοπιών του 20ου αιώνα, στον Μονόδρομο του 2011, στη Διπλάριο Σχολή, και την Ιδιοσυγκρασιακή Επισκόπηση της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, μετά και το επίσημα ανακοινωμένο τέλος της μεταπολίτευσης, μέχρι το συλλογικό επιμελητικό εγχείρημα της προηγούμενης διοργάνωσης με τίτλο Αγορά, στο παλιό χρηματιστήριο του Σοφοκλέους, η Biennales Αθήνας λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου δοκιμάζονται νέες εικαστικές και επιμελητικές πρακτικές. Λειτουργώντας κατά το μεγαλύτερο μέρος της σχεδόν δεκαετούς ζωής της εν μέσω κρίσης και διαρκών ανακατατάξεων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα προνομιακό πεδίο συνάντησης πολλών και διαφορετικών αντινομιών. Αντινομίες που αντί τέχνη έντος να αποσιωπά, προσπαθεί κάθε φορά να φωτίσει, να σχολιάσει ή και να τεστάρει, προκαλώντας δημιουργική κρίση και εμπλοκή σε θεσπισμένους κανόνες, κατεστημένους ρόλους, καθιερωμένες προσδοκίες. Η φετινή μας συνάντηση είναι διαφορετική από τις άλλες χρονιές. Και αυτό γιατί δεν σας κάλεσαμε σήμερα να δείτε κάτι που ετοιμάσαμε ή να λάβετε μέρος σε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων. Σας καλούμε στην έναρξη των εργασιών μας, ώστε αν το επιθυμείτε και κυρίως αν το κρίνετε και εσείς επιτακτική ανάγκη, να εμπλακείτε στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η επόμενη διετία, συνδιαμορφώνοντας τελικά αυτό που θα παρουσιάσουμε το 2017. Το επόμενο δεκαήμερο επιχειρούμε μία αναγνωριστική πτήση. Μία αναγνώριση πεδίου μέσα από το συνέδριο που ακολουθεί ευθύς αμέσως, τις συναντήσεις εργασίας της αυριανής μέρας και την ανοιχτή διαβούλευση, αλλά και τη συγκατοίκηση των πάγιων διαφορετικών αυτοθεσμισμένων ομάδων που δεν προέρχονται μόνο από το χώρο της τέχνης. Συγκεκριμένα στον πάγιον, η έννοια της συμβίωσης συνιστά κάτι περισσότερο από μία αφορμή για συνάντηση, συζήτηση και αλληλεπίδραση, αλλά μία συνεχή άσκηση συλλογικής σκέψης και συλλογικής δράσης. Μία από κοινού προσπάθεια αποκωδικοποίησης του τι έχει γεννήσει ο πολιτισμός από την εποχή της κρίσης, πέρα από τη μηντιακή απεικόνισή του. Με αυτόν τον τρόπο, η Biennales Αθήνας διεκδικεί στο τέλος του 2017 τόσο μια άλλη αντίληψη, όσο και μια άλλη πρακτική για την πολιτιστική παραγωγή, την πολιτιστική διαχείριση, την τέχνη και τον πολιτισμό, σε μια εποχή που θεωρώ ότι είναι όχι απλά κρίσιμη, αλλά κοσμοϊστορική, αν και γνωρίζω ότι οι άνθρωποι πάντα πιστεύουν ότι ζουν στην πιο σημαντική εποχή της ιστορίας. Τη στιγμή που πάσης φύσεως δόγματα και διακρίσεις στεγανοποιούν τους πολίτες σε κατηγορίες, εντείνοντας και νομιμοποιώντας συνεχώς τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και με τον οδοστρωτήρα της καθημερινότητας να περνάει διαρκώς από πάνω μας, η πλατεία της Ομόνοιας είναι ένας τόπος συνάντησης, ένα σταυροδρόμι, είναι το όριο της κοινωνικής συνοχής. Το μήνυμά της, ωστόσο, βρίσκεται στη δράση και στην κοινή ανάληψη ευθύνης για το πώς μετασχηματίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρούμε μέχρι τώρα και τελικά πώς προχωράμε παρακάτω. Θα μου επιτρέψετε μία μακριά λίστα ευχαριστειών, που όμως επειδή η Biennale βασίζεται ουσιαστικά στις προσωπικές σχέσεις που συνάπτουν άνθρωποι, είναι απαραίτητη. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αθηναίων και τον κύριο Καμίνη και επίσης τις κυρίες Ερυφίλη Μαρονίτη και Αμαλία Ζέπου, που εξ αρχής μας βοήθησαν και μας συμβούλεψαν για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Τον Φίλιππο Δραγούμη από το Ίδρυμα Μπάκα, που μας εμπιστεύτηκε το κτίριο.
την Εντζίου, το Φίβο Σακαλή και τη Μάγδα Τερζίδου. Υπάρχει μία σειρά από εθελοντές που έχουν έρθει μαζί μας από το Σεπτέμβριο, καθώς και νέους συνεργάτες, τους οποίους δεν θα ονοματίσω τώρα και θα βρω μια ευκαιρία και στις επόμενες συνθήκες να τους αναφέρω όλους αναλυτικά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στα workshop που προηγήθηκαν της Biennale από τον χειμώνα του 2014 μέχρι το 2015 και αυτά πραγματοποιούνται συνέχεια. Εκτός από τους καλλιτέχνες που έχουν λάβει μέρος στις προηγούμενες εκθέσεις, συναδέρφους που έλαβαν μέρος στο συλλογικό εγχείρημα της αγορά, αλλά και άλλους συναδέρφους που έρχονται από το εξωτερικό οι καλλιτέχνες, κάναμε συζητήσεις και περάσαμε πολύ χρόνο μαζί, από τις οποίες προέκυψε άλλωστε και το θέμα, το βασικό, και ο τίτλος της και η μορφή της φετινής Biennale. Καθότι είναι πολλοί και αυτούς θα τους ευχαριστήσουμε σε δεύτερο χρόνο ονομαστικά και στα συνοδευτικά έντυπα που ελπίζουμε να βγάλουμε στο τέλος του 2017. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μασιμιλιάνο Μολώνα που δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μας μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο και κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και να τον ευχαριστήσω διπλά γιατί μέσα από τη δική του εμπειρία και έρευνα μας βοηθάει και εμάς να προχωρήσουμε μπροστά κάτι που ακόμα είναι αδιαμόρφωτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Ποκαγιό, δημιουργός της εικόνας και επιμελητής. Οι εθελοντές για τους οποίους μίλησε η Ξένια προηγουμένως ανέρχονται πια σε πολλές δεκάδες και σε αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πολλά ξενύχτια, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Έχουμε κλάψει μες στο γραφείο, γιατί αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι πολύπλοκο, πάρα πολύ απαιτητικό. Θέλω να σας μεταφέρω κάτι που μου ήρθε σήμερα το πρωί σε 7 η ώρα, έτσι, για να το χαλαρώσουμε λιγάκι και να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. Για να δείτε τι κλίμα ακριβώς έχουμε μεταξύ μας. Ένας εθελοντής, δεν κάνουμε καθημερινά παρέα, ένιωσε την ανάγκη να μου πει σήμερα το εξής. Καλημέρα και καλή αρχή σε 7 η ώρα το πρωί. Πάμε να σκίσουμε. Που λες, ανακάλυψα σήμερα τι device είναι η Biennale. Σίγουρα γκόμενα. Με ακριβά γούστα. Είχε την άνεση να μου γράψει έτσι, δεν μου είχε ξαναγράψει ποτέ μήνυμα. Πανέμορφη, αλλά αλυτάκι. Μπορεί να είναι ψιλομπάι. Αλλά και γκέι. Άντρες αμφιθαλαντεύονται όταν τη βλέπουν. Δύσκολη μέχρι να χαλαρώσει μετά από δύο συναντήσεις με φίλους, εκεί που πας να τις πεις χωρίζουμε, ξέρεις ότι τη χαζεύουν ήδη άλλοι, οπότε επιδεικτικά σε ευθύνει η απάντηση και ξανακολλάς. Πάντα τη νιώθεις ανεξάρτητη και ταξιδιάρα, αλλά ταυτόχρονα το βράδυ είναι σπιτόγατα και θέλει αγκαλιές, σε κουράζει. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις να τη σκέφτεσαι ή να μείνεις μακριά της. Και τέλος, όταν έχεις περάσει τα στο υπόσχομαι θα είναι τα τελευταία κύματα, έτσι τους λέμε σε όλους, ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν κάποια στιγμή, μαζί της, ξέρεις ότι θα την καμαρώσει για ακόμη μια φορά. Θα την υπερασπιστείς και θα ανυπομονείς για τα επόμενα κύματα. Αυτό μου γράψε αυτός ο φίλος που δουλεύει μαζί μας αυτόν τον καιρό. Δεύτερη Biennale μαζί μας. Πολλοί έχουν ζήσει 3-4 Biennale μαζί μας. Σήμερα είναι μια σκοτεινή, έχει ίσως ξεκινήσει πια και επίσημα, χρονολογικά, μια σκοτεινή περίοδος. Το διαισθανόμαστε μέσα από τα νέα. Κάποιοι μιλάνε για ένα νέο μεσαίωνα που ίσως και ιστορικά μπορεί να καταγραφεί. Εμείς που δουλεύουμε με την τέχνη, δουλεύουμε ουσιαστικά με αφηγήματα, με εξιστορήσεις. Έτσι, πριν μπούμε σε βάθος, θα ήθελα να μείνουμε στην επιφάνεια λιγάκι, για να την κοιτάξουμε, την επιφάνεια που μοιράζονται όλοι, όχι μόνο οι ειδικοί σαν και εσάς, γιατί πολλοί από εσάς είσαστε οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι. Στο σύγχρονο και πολύ δημοφιλές έπος, το Game of Thrones, που παίζει την τηλεόραση, η πρωτεύουσα του Νότου, με το ζεστό της κλίμα και την ακόλαστη ζωή, είναι βουτυγμένη στην ασωτεία. Η κατάρρευση για αυτή την πόλη του Νότου, είναι νομοτελειακά αναπόφευκτη. Και η ζωή μεταναστών, αυτό δεν το γράφω εγώ, το πήρα από το Wiki που έγινε για τη σειρά, και η ζωή μεταναστών και η φτώχεια που στηβάζεται στις συνοικίες της, είναι απλώς η αφορμή για αυτή την κατάρρευση. Η σύγκριση με τον ηθικά ακέραιο βορρά σε αυτή τη σειρά είναι αναπόφευκτη. Με την έλευση της κρίσης, μια νέα ηθικολογία με ζηλωτές της, ηθικής καθαρότητας, γεννιέται σε αυτές τις φτωχογειτονιές της. Το θυμάστε ότι γεννήθηκαν κάποιοι ζηλωτές εκεί πέρα. Σύντομα, η μυσαλλοδοξία θα γεννήσει εγκλήματα και τυραννία.
Η νύχτα, ο νέος μεσαίωνας, είναι πρώτον πυλών και είναι γεμάτη τρόμο, όπως λένε στη σειρά. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η νησιαλοδοξία κυριαρχεί. Όχι μόνο νιώθουμε επιτακτική ανάγκη να πάρουμε θέση και να διατυμπανίσουμε τις πεποιθήσεις μας, αλλά και να εγγραφούμε σε στρατόπεδα σκέψης, να διακηρύξουμε το τι δεν είμαστε. Ο φίλος τα βάζει με τον φίλο και τον θεωρεί δυνάμη υπαίτιο για τα δικά του δεινά. Οι υποστηρικτές μας, οι υποστηρικτές της Biennale, θεσμικοί αλλά και ιδιώτες, αναρωτιούνται για την αναγκαιότητα να συνεργαστούμε με τις πιο ριζοσπαστικές κοινωνικές συλλογικότητες, όπως κάνουμε φέτος. Ειδικά σε ένα πλαίσιο τέχνης, το οποίο άλλωστε φημίζεται για την ουδετερότητά του, για την ουδετερότητα της τέχνης. Η τέχνη δεν έχει δόντια. Ταυτόχρονα, φίλοι και συνεργάτες μας θέτουν επιτακτικά ως πρόβλημα τη θεσμική και εταιρική υποστήριξη της Biennale, η οποία παρότι πενιχρή, ενοχλεί σε συμβολικό και ιδεολογικό επίπεδο. Σήμερα, παρά ποτέ. Τη στιγμή που τα πάντα γκρεμίζονται και ο καθένας από εμάς δεν έχει πόρους να συντηρηθεί, γυρνάμε στις πεποιθήσεις και στο συμβολικό για να συντηρηθούμε, για να τραφούμε. Βδελισόμαστε τους ζηλωτές του Ισλάμ από τη μία, τη στιγμή που ήδη διεξάγουμε μικροπολέμους και αντάρτικο καθαρότητας μέσα από τα καθημερινά μας social media. Σε αυτό το μεσαίωνα που ξεκίνησε, εμείς δεν θα στρατολογηθούμε σε σταυροφορίες εναντίον του άλλου. Ομόνοια, ένα ιδανικό που ξαναβρίσκει τη σημασία του και θέλουμε να το υπηρετήσουμε. Όχι μια ομόνοια συμβιβαστική κανονικοποίησης εξοραϊσμού. Μια ομόνοια συνεργασίας για ένα κοινό σκοπό. Η διαφορετικότητα είμαστε εμείς. Εσείς, όλοι μας, και αυτό είναι το όπλο μας. Όχι για να τις κανονικοποιήσουμε αυτές τις διαφορετικότητες, αλλά για να μπουν στην πλέον δραστική τους μορφή σε αυτό το συλλογικό πείραμα, στο οποίο θα βγουν όχι μόνο νέες ιδέες, αλλά ίσως και νέα τέχνη και ιδανικά νέα πρωτότυπα, αλλά σίγουρα όχι πρότυπα για το αύριο. Τα τελευταία 5 χρόνια σε εβδομαδιαία βάση, και εμείς, αλλά και νομίζω και οι περισσότεροι εδώ μέσα, Έλληνες εννοώ, γινόμαστε αποδέκτες αιτημάτων από το εξωτερικό, από ερευνητές, θεωρητικούς, πανεπιστήμια, δημοσιογράφους. Έχουμε δημοσιογράφους από την Τουρκία που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν και να καλύψουν αυτό το γεγονός, και από την Ευρώπη, που θέλουν να μάθουν και να ερευνήσουν τι γίνεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχουμε μπει στο μικροσκόπιο και στο τραπέζι της εξέτασης. Η γνώση για την οποία έρχονται ακούγεται ως ουδέτερη, φιλιρινική, αδελφή της ενσυναίσθησης, μια αυταξία. Και όμως είναι εργαλείο, δύναμη και όπλο. Η γνώση είναι σωτηρία και εμβόλιο για τα δεινά που μπορεί να ξέσπασαν εδώ, αλλά υπερχειλίζουν προς το βορρά. Εμείς όμως πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση και να παρασκευάσουμε μόνοι μας το αντίδοτο, τα εργαλεία για να φτιάξουμε το υγιές μέλλον μας? Η αγορά, η προηγούμενη Biennale της Αθήνας, το προηγούμενο μεγάλο πείραμά μας, αναγνωρίστηκε και βραβεύτηκε. Μάλιστα, έχουν έρθει οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος που μας βράβευσε εδώ πέρα σήμερα, για την καινοτομία της συλλογικής επιμέλειας και του ανοίγματος της τέχνης στις συλλογικές δράσεις. Μάθαμε και εμείς ως δημιουργοί, πάρα πολύ δύσκολο, μιλάω και προσωπικά και για όλους τους συνδημιουργούς της αγοράς, πως υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορεί να επιτευχθεί όταν αφήσουμε για λίγο στην άκρη την υπογραφή, την αυθεντία μας και εργαστούμε συλλογικά. Ζούμε στην εποχή του open source και μαθαίνουμε από την τεχνολογία πως υπάρχουν τρόποι για να συνεργαστούμε και να εργαστούμε συλλογικά. Η συλλογικότητα όμως αυτή, και δεν θέλει προσοχή, δεν είναι με τη σειρά της μια αυταξία. Μόλις γίνει της μόδας αυτή η συλλογικότητα, θα πεθάνει. Είναι τρόπος εργασίας και εργαλείο εξαιρετικά αποτελεσματικό. Μέσα από τη συλλογική διαβούλευση θα μπορέσουμε να ξανασχεδιάσουμε νέα μοντέλα για το μέλλον. Η Ομόνοια προχωράει τις εργασίες που ξεκίνησαν στην 4η Biennale της Αθήνας στην αγορά με έναν σκοπό: να φτιάξουμε έναν επιταχυντή. Ένα κοινωνικό CERN στη μέση μιας πόλης που στροβιλίζεται με ηλικιώδη τρόπο.
να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής ιδεών και πρωτοτύπων. Από το αίτημα της Αγκόρα, τη συμμετοχή, θα πάμε στη συνεργασία, το οποίο είναι το αίτημα της Ομόνοιας. Κάποιοι, και εδώ μέσα, αλλά και απ' έξω, θα κατσουφιάσουν και θα αναρωτηθούν. Και πού είναι η τέχνη σε όλο αυτό? Τους απαντάμε πως την τέχνη, για την ακρίβεια τα αντικείμενα τέχνης, μπορείς να τα βρεις παντού. Στις οθόνες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, στα μουσεία, εύκολα προσβάσιμα στον καθένα μας. Να τα βρει και να τα απολαύσει. Οι Biennale, όλες οι Biennale, είναι ταγμένες λόγω της περιοδικότητάς τους στο να αποκρυπτογραφούν και να αποτυπώνουν το παρόν. Και το παρόν βρίσκεται συνεχώς εντογενάστε. Άπιαστο ακόμα και για τους πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές, τους διανοούμενους και σίγουρα εμάς τους καλλιτέχνες. Προσπαθούμε να το φωτογραφίσουμε μέσα από την τέχνη μας ή από τέτοιες διοργανώσεις, να πιάσουμε ένα φευγαλαίο στιγμιότυπό του και η εικόνα βγαίνει κουνημένη, θολή. Το τρελό τρένο της ιστορίας έχει επιταχύνει σε μια ξέφρενη εκτός προβλέψεων τροχιάς. Για να προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, φτιάξαμε, αυτό φτιάχνουμε τώρα μαζί σας, αυτό τον επιταχυντή. Ένα άλλο όχημα που θα κινείται παράλληλα και θα προσπαθεί μέσα από συνάψεις, σαν και αυτή που ξεκινήσαμε, τη σύναψη 1, να συμπορευτεί με το σήμερα. Οι δύο μήνες διάρκειας μιας Biennale, της Biennale συνήθως, δεν είναι αρκετοί για να το πετύχουμε. Δεν θα μπορούσαμε καν να επιταχύνουμε αρκετά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να σπάσουμε άλλο ένα στερεότυπο, ένα δομικό χαρακτηριστικό μιας Biennale και να εργαστούμε για μια διετία συνεχώς με αυτό το σκοπό. Το πείραμα είναι αμφίβολο και σχεδόν αδύνατο, αλλά είναι επιτακτικό. Αν η αγορά δεν είχε υπογραφεί, αυτό έγινε οργανικά για να θέσει τους όρους συλλογικής εργασίας. Η Ομόνοια θα έχει επίσης κύριο εργαλείο τη συλλογική εργασία, τη συνδημιουργία. Για να το καταφέρει αυτό όμως, χρειάζεται νέα εργαλεία, αχρησιμοποιητά από την τέχνη. Στο πρόσωπο του Μασιμιλιάνο Μολόνα, ενός κοινωνικού ανθρωπολόγου, ερευνητή, επιμελητή, καλλιτέχνη και ακαδημαϊκού, βρήκαμε όχι μόνο τη μορφή ενός επιστήμονα δημιουργού, ένα αναγεννησιακό πρότυπο που εκλείπει σήμερα, αλλά και ένα συνομιλητή, σύντροφο και συνεργάτη σε κάθε επίπεδο. Δεν το έχω γράψει αυτό. Θέλω να πω ότι τον Μασιμιλιάνο τον γνώρισα σε ένα φόρουμ πριν από 1-2 χρόνια, 1,5 χρόνο, στο οποίο μίλαγα για την κρίση. Αυτός προέρχεται από την Ιταλία, παρότι διδάσκει στην Αγγλία. Οι σύντροφοι συνεργάτες στο πάνελ από τη Βόρεια Ευρώπη μας κρίνανε σκληρά για την ηθική πτώση που μας οδήγησε αυτή τη χώρα στην κρίση. Ο Μασιμιλιάνο αμέσως κατάλαβε ότι μέσα από την εργασία υπάρχει η πιθανή εξηλαίωση. Υπάρχει το προχώρημα. Και έτσι αρχίσαμε να συνομιλούμε. Το έργο του, λοιπόν, να σχεδιάσει και διευθύνει αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα ξεπερνάει κατά πολύ το έργο που καλείται να κάνει ένας επιμελητής μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Η αυταπάρνηση και η ενέργεια του μας δίνουν ελπίδα πως αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει σε διεθνές επίπεδο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Για εσάς, τέλος που ρωτάτε, τι θα πάραξει αυτό το εργαστήριο, εργοστάσιο, που θα είναι η Ομόνοια, θα σας πούμε ειλικρινά πως δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Και αλίμονο αν γνωρίζαμε, γιατί τότε θα κατασκευάζαμε μια βιτρίνα για να εικονοποιήσουμε τις δικές μας πεποιθήσεις και ιδέες. Φτιάχτηκε για να το κάνουμε συνεργατικά μαζί σας. Μαζί να ανακαλύψουμε και συνεργατικά να δημιουργήσουμε. Το κάλεσμα είναι προς όλους, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ελάτε να συνδημιουργήσουμε το μέλλον. Αυτά. Ευχαριστώ. Hello. I thank the National Theatre for hosting us in this beautiful venue and the municipality for the support. And Pocaio and Xenia for involving me in this wonderful and crazy journey. So it's not probably obvious to you why an anthropologist should direct an art biennale. And some of you will know anthropology as the discipline that was born under the British Empire to better understand the cultures of the colonies so that they could be ruled better. But anthropology's early founders were Jewish emigres, artists from the Surrealist French movement, and Oxford-based socialists with a subversive soul.
The anthropology casts a critical glance on mainstream society through the eyes of other cultures. After the devastation of the First World War and the economic crisis that followed, anthropologists look at the South as a space where the political and economic foundations of Europe could be rethought. In 2022, anthropologist Marcel Mauss wrote his famous essay On the Gift, in which he argued that reciprocity, cooperation, and sharing, what we would call the commons, are much more productive and sustainable forms of living than the ideology of competition, individualism, and the privatization of life that sustain Western societies. As anthropologist, I've been researching on issues of poverty, inequality, labor, and uneven economic development my whole life. In the 1990s, I moved to the UK when a bright and young Labour MP, Tony Blair, was gathering huge popularity around his proposal of a new left for Europe. I did my fieldwork in Sheffield, north of England, where I lived in a poor working-class neighborhood and worked in two steel factories. In my research, I was trying to understand how the working class survived the disastrous economic austerity imposed by Thatcher government, which privatized and destroyed the steel and the mining industry and turned the city into a gigantic shopping mall. An economic model that Blair himself, I soon discovered, totally endorsed. In 2008, I moved to Brazil at a time when the country was experiencing an unprecedented economic growth in the midst of the worldwide economic recession, and was under the charismatic leadership of President Lula da Silva, an ex-metal worker and leader of the anti-dictatorship movement. During my fieldwork, I lived in favelas, worked in factories, cooperatives, with homeless and migrants organizations. Researching on a grassroots level, I tried to understand whether Brazil's new economic wealth was reaching the millions of families that live in extreme poverty. And today I find myself in Greece, at Europe's crossroads, between the north and the south, the east and the west, and another important historical juncture, when from the ruins of an enduring and disruptive economic crisis, new political forces and experiments are emerging. So all these journeys perhaps have taught me that history is made by small actions performed in the everyday by each of us. Informed by anthropologists, this Biennale will invite the public to take part with us in this historical moment of change. This public will come from different sections of society and will include those who are located at the very margin of history, unemployed, informal workers, migrants, and all of those who have been pushed into a state of precariousness, especially after 2008, who, by judging by the statistics, are a growing army and now include the so-called middle classes. We will ask them to join the Biennale in their own terms, neither as sociological categories nor as romanticized political subjects, avoiding analytical abstractions that dehumanize. We let civil society speak for itself. So it's here where art comes into play. Let me give you a few examples of how artist-run spaces and cultural organizations are rethinking urban politics in Europe. They are committed to collective, process-based, and open-ended ways of working. They are aware of the performative dimension of politics and the play of emotions, desires, and affects in material life. They experiment with new institutional forms that cut across the state and the market, self-determination and institutionalization, autonomy and the collective. They struggle against the privatization of the state and provide free public welfare, food and education, using culture both as a common resource and a space for democratic participation. Artists Biennale has always been one of these subversive and experimental art institutions. I want to thank Poca and Xenia for their very inspiring example. Agora, the name of Athens Biennale last edition, was set in the empty building of the Athens Stock Exchange. And Agora captured the sense of urgency and effervescence of that moment in capitalism crisis, and the popular rebellion against austerity
the coalesced in Syntagma Square in May 2011. It did so to a subversive format, which shifted authorship from the author and the curator to the public and set up a discursive, performative, grassroots, and research-based dialogue between art professionals and people from different disciplines. Agora was a call for the public to come together and collaborate in a moment of economic crisis. But time has changed, and we now live in a state of permanent crisis. There is no inside or outside to capitalism, and even social democratic states are rapidly shrinking, so the new public is dispersed across different communities of interest, different institutions, and different economies. Today we have with us some of these urban groups from the art sector and outside it that emerged from the anti-austerity movement and practice some form of cooperativism, commons, self-organizations, performative politics, and participatory democracy. From that historical moment of reaction, critique, and hope in May 2011, these groups now face the challenge to survive in the longer term and be sustainable. We all here, as art institutions, citizens, and workers, face the same challenge. In the next 2 days, we discuss how the alternative economies, performative politics, and institutional experiments of these groups can become sustainable models for life after the crisis and after capitalism as we know it. We will involve in this reflection scholars and intellectuals who have been engaged actively in these experiments, not as people who study them, but people who took part in them. Altogether, in the next 2 days, we will set the key issues and themes to bring forward in our program in the next 2 years in the spirit of co-determination. By bringing together this edition and the next edition, Athens Biennale will run continuously over the next 2 years. This signals our commitment to go beyond the short-term temporality of art and build lasting relationship and cultural infrastructure, both material and immaterial. In the next 2 years, we will continue to host top international scholars and intellectuals and commission Greek international artists who are willing to stay in Athens for some time to connect with our network and reflect with us on the themes and practices that are important to us. We are committed to an open methodology revolving around the idea of the laboratory, intended as a way of pooling initiatives, ideas, and resources, a space for hosting and display projects, workshops and events of different solidarity initiatives, a base out of which autonomous projects, artwork, meetings, research interventions, and collaboration may develop, a center for transnational exchange of initiatives inside and outside Greece, a center of national and transnational academic research, a site of production of models, prototypes, and policies, and a political collective that follows not just one aim, but facilitates and mediates between diverse aims and needs. Our main stage will be the city of Athens. Cities are magical entities. They are seductive, menacing, marked by beauty and excess, contagious, stereotypical, and mythical. No city is ever one. There is a city of hawkers and the city of finance, the city of tourists and the city of homeless, dilapidated historical centers and middle-class ghettos, each of them with different degrees of publicness. Cities speak to us in different voices, smells, and physical gestures, much of which, as writer Italo Calvino remarked, are invisible to us. We will ask the city of Athens to illuminate us in the spirit of Walter Benjamin, but also to make us rebel and experiment with new forms of sociability and existence. In the next 2 years, we'll be mainly based in Omonia Square, an important urban landmark where migrants, homeless, street vendors, office workers, retailers, professionals, and tourists meet together every day. Omonia means unity, but our Omonia will not be a space of uniformity. It will be a space where differences do exist and are productive, a space that is both individual and common, and whose boundaries and thresholds are constantly transgressed. Let me tell you, I'm aware that this will be difficult. We'll fail and fall, come together, part way, and restart again, like in a dance rehearsal. Because each of us is a different body,
But if we are committed to this collective movement, in the next 2 years we will discover together new way of thinking and acting and enter a new space where art, life and politics come together. And along the way, it will be fun. Thank you.